Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Πολλά είναι τα ερωτήματα όταν ξεκινάς να βγεις στην αγορά εργασίας σαν τεχνίτρια νυχιών. Και επειδή πολλές απευθύνεστε σε εμένα, είπα μέσα από την εμπειρία μου αυτά τα 4 χρόνια που είμαι σε αυτό το χώρο να σας δώσω κάποιες συμβουλές. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όταν βγαίνεις από τη σχολή, όλα είναι ένα χάος. Όλα. Είναι ένα χάος. Και είναι όλα ένα χάος γιατί έχεις ενέργεια, έχεις όρεξη, θέλεις να τα πάρεις όλα. Θέλεις να πάρεις τροχούς, φουρνάκια, κλίβανους, τα πάντα, λίμες, όλα. Θέλεις όλα εκείνη τη στιγμή να τα πάρεις. Και το καταλαβαίνω γιατί ήμουν ακριβώς στην ίδια θέση πριν από κάποια χρόνια. Είχα ακριβώς την ίδια όρεξη. Βέβαια, δυστυχώς πρέπει να σας κατεβάσω λίγο εδώ, γιατί δεν γίνεται να τα πάρουμε όλα αμέσως. Καλώς κακώς είναι ακριβά τα υλικά μας. Όποιος επιλέγετε να δουλέψετε δηλαδή με ακριβά υλικά, είναι ακριβά η τροχή, ο εξοπλισμός, τα πάντα και πρέπει να τα πάρετε σιγά σιγά. Πριν από αυτό όμως πρέπει να σας πω ότι πρέπει να έχετε επιλέξει μια καλή σχολή και δεν εννοώ καλή σχολή αυτή που ακούγεται περισσότερο, αλλά μια καλή σχολή και να έχετε ανθρώπους δίπλα σας που να σας βοηθούν, που να σας βοηθάνε ακόμα και να φύγετε από τη σχολή, να έχετε οποιαδήποτε απορία και να έχετε να σας τη λύσουν και να σας βοηθήσουν γενικά σε αυτό το ταξίδι, γιατί αυτό το ταξίδι που ξεκινάτε είναι πολύ μεγάλο. Να έχετε κάποιον να απευθύνεστε, γιατί όλα αυτά τα σκαλιά που θα ανεβείτε τα έχει ανέβει αυτός πριν από χρόνια και είτε λέγεται δάσκαλος, είτε λέγεται δασκάλα σε σχολή και οτιδήποτε και έχει να σας δώσει απαντήσεις σε όλα, μπορεί να σας βοηθήσει. Το πρώτο λοιπόν είναι να έχετε έναν άνθρωπο δίπλα σας. Το επόμενο που θα σου πω εγώ είναι ηρέμησε. Ηρέμησε. Ξέρω ότι τα θες όλα. Ξέρω ότι έχεις πάρα πολύ ενέργεια μέσα σου, γιατί και εγώ ήμουν σε αυτή τη θέση πριν από χρόνια, όπως σας είπα, και τα ήθελα όλα και ήθελα να πάρω τα πάντα και αμέσως δυστυχώς δεν γίνεται με τα δεδομένα τα σημερινά και ξεκίνα από τα βασικά. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που έχουν ολοκληρωμένα κίτι, είτε για μεμόνιμα είτε για τεχνητά, γιατί συνήθως τα πράγματα του μανικιούρ στις ιδιωτικές σχολές νομίζω τα παίρνετε κάποια πραγματάκια. Τέλος πάντων, κοίτα τι θέλεις, κοίτα τι σου αρέσει. Κοίτα πόσο μπορείς να διαθέσεις καταρχήν για όλα αυτά και μετά μπες και ψάξε πριν αγοράσεις κάτι. Ψάξε, μπες και δες κριτικές στο site αν υπάρχουν, κριτικές στο ίντερνετ, κριτικές σε σελίδες στο Facebook από κορίτσια κτλ. Μπες και δες βίντεο στο YouTube. Ψάξε, πριν αγοράσετε το οτιδήποτε πρέπει να ψάξετε, γιατί καλώς κακώς όλες μας πριν ξεκινήσουμε, όταν μάλλον ξεκινήσαμε, πήραμε πολλά πράγματα που δεν χρειαζόμασταν. Πολλά πράγματα που απλά επειδή τα βλέπαμε και μας κάνανε εξής κλικ στο μάτι, τα παίρναμε και πετάξαμε και αρκετά πράγματα. Γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ, να σας δώσω αυτές τις συμβουλές και να σας βοηθήσω και να ηρεμήσω και κάποιες. Όπως επίσης, εάν θέλεις να πάρεις και μεμονωμένα πράγματα, κάνε έρευνα. Μπες σε μια σελίδα στο Facebook με πολλά μέλη, τέλος πάντων, που είναι σελίδες που υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες για νύχια, και κάνε μια ερώτηση. Θα μου πεις, και άμα μου γράψουν από κάτω 500 άτομα, ακόμα καλύτερα. Ψάξε τα σχόλια, δες ποια εταιρεία αναφέρεται περισσότερο σε αυτό που ζητάς, για αυτό μάλλον που ζητάς, και μετά μπες και δες και κάνε ό,τι σου είπα και πριν. Δες κριτικές, δες βίντεο στο YouTube, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ να επιλέξεις αυτό. Να ξέρετε όμως ότι σε αυτές τις σελίδες υπάρχουν και εταιρείες που θα μπουν μέσα να σχολιάσουν γιατί θέλουν να προωθήσουν το προϊόν τους, όπως και την πρόσωπα από εταιρείες. Εσείς όμως θα πρέπει να ψάξετε. Ό,τι και αν δείτε, πρέπει να ψάξετε. Ο καλύτερός σας φίλος αυτή τη στιγμή θα είναι η έρευνα μόλις βγείτε από τη σχολή σας. Να ψάξετε για τα πάντα. Ακόμα και για τη λίμα και τον μπάφλο που θα επιλέξετε, να ψάξετε. Κάτι που δεν ανέφερα πριν είναι ότι πολλές σχολές έχουν και αυτές προϊόντα μέσα, που άλλες θα προωθούν μόνο και μόνο για το κέντρο τους και άλλες θα προωθούν επειδή τα εμπιστεύονται. Ακόμα και αυτά, αν θέλετε να πάρετε κάτι από αυτά, καλό είναι να το ψάξετε πρώτα. Να δείτε τι έχουν χρησιμοποιήσει άλλες κοπέλες, αν τους αρέσουν, αν όχι. Έχω κάνει και εγώ review σε προϊόντα που μπορείτε να δείτε και πραγματικά θα σας βοηθήσει αυτό. Και πάμε στο επόμενο, που εδώ η καλύτερη σας φίλη είναι η πρακτική. Όσο καλές και να είστε, ή κακές, ή οτιδήποτε, η πρακτική εδώ θα γίνει η καλύτερη σας φίλη. Αφού έχετε καταλήξει το τι θα πάρετε, τι έχετε διαλέξει, οτιδήποτε. Ήρθε η ώρα να πιάσετε δουλειά και εννοώ να κάνετε πρακτική. Είστε μαμάδες, θείες, ξαδέρφες, τα πάντα, φίλες αν υπάρχουν και κάντε πρακτική. Η καλύτερη σας φίλη, σας είπα, είναι η πρακτική. Μην νομίζετε ότι θα βγείτε από τη σχολή και θα τις γαζώσετε όλες. Πρέπει να κάνετε πρακτική γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα πάρετε είναι διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικά προβλήματα. Άλλοι περισσότεροι, άλλοι λιγότερο.
με προβληματικά χέρια ή πόδια, τέλος πάντων, να εξοικειωθείτε με τις κινήσεις σας, με τα χέρια. Θα δείτε πάρα πολλά διαφορετικά χέρια και πόδια και όλα. Αλλάζετε πάρα πολλά υλικά στην προθετική σας, να το ξέρετε. Πριν ξεκινήσετε να δουλεύετε, καλό θα είναι να ψάξετε και για αγγελίες, οι οποίες θα ζητάνε κοπέλες για πρακτική, σε μαγαζί με νύχια, σε κομμωτήριο, σε οτιδήποτε. Ακόμα και αν είναι λίγα τα λεφτά, πραγματικά θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί θα συναναστραφείτε με πάρα πολύ κόσμο, με άλλα χέρια όπως σας είπαμε, οτιδήποτε, με άλλες συμπεριφορές. Αυτό θα σας κάνει να γίνετε καλύτερες. Και τώρα από τη στιγμή που έχετε εξασκηθεί ή δουλεύετε κανονικά, πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το ονομάζω εγώ υπομονή. Υπομονή. Γιατί καλώς ή κακώς δουλεύουμε με κόσμο. Με άντρες και γυναίκες ταυτόχρονα. Ο κόσμος αυτός πια λόγω των social media, λόγω της ενημέρωσης, τα πάντα είναι ψαγμένος, είναι απαιτητικός. Συναντήσετε γυναίκες οι οποίες κάνουν νύχια χρόνια, άντρες που κάνουν πεντικιούρ χρόνια. Και επειδή είμαστε Έλληνες και ξέρουμε τη δουλειά του άλλου καλύτερα και από τον ίδιο, μπορεί να σας πάρουν τη λίμα από τα χέρια, μπορεί να σας πούνε ότι η άλλη το κάνει καλύτερα, ότι μου το κάνει έτσι ή οτιδήποτε. Πρέπει να έχετε υπομονή, να είστε ευγενικές και να μιλάτε στον πελάτη σας. Και αντίστοιχα στην πλάτη σας, με ωραίο τρόπο να εξηγείτε. Η κάθε μία είναι διαφορετική, η κάθε μία έχει τη δικιά της τεχνική. Ακόμα και αν υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να σας μειώσουν, και δεν εννοώ να σας βρίσουν, αλλά να σας πει μια πελάτησα ότι η δουλειά της νύχους δεν είναι κουραστική, μωρέ, τι κάνετε κι εσείς. Ακόμα και τότε να συγκρατηθείτε, εννοείται να έχετε υπομονή, σας το είπα και πριν, να είστε ευγενικές και με χαμόγελο να τις απαντήσετε. Η κάθε δουλειά έχει τη δική της κούραση και λίγοι άνθρωποι έχουν την τύχη να αγαπάνε τη δουλειά τους και εννοείται όλα αυτά είναι χαμόγελο. Να είστε ευγενικές, θα το λέω συνέχεια, θα σας επαναλαμβάνουμε πολύ σε αυτό το βίντεο. Να είστε ευγενικές και να μην μπαίνετε στο τρυπάκι του κουτσομπολιού. Να μην σχολιάζετε άλλες τεχνητρίες όσο καλή ή κακή δουλειά κάνουν. Να θέτετε τα όρια σας, γιατί καλώς ή κακώς σε αυτή τη ζωή όλα γυρνάνε και οι καλοί πάντα ξεχωρίζουν και δουλεύουν. Οποιαδήποτε και αν είναι η δουλειά τους. Και φτάνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο, που είναι πώς να αποκτήσεις την πελατεία σου, πώς να τραβήξεις κόσμο, πώς να φτιάξεις το δικό σου κύκλο γενικά. Στην αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολα και μπορεί φίλοι και συγγενείς να μην σας στηρίξουν. Μην απογοητεύεστε, ειδικά όταν τελειώσει το τζάμπα, πολλοί θα φύγουν. Σε όλες τις δουλειές ο καθένας δίνει μάχη, πραγματικά, για να κερδίσει ένα πελάτη και να τον κρατήσει καθημερινά. Στη ζωή μας έχουν μπει τα social media και ευτυχώς μπορούν να μας βοηθήσουν και να δει ο άλλος τη δουλειά μας και να μας γνωρίσουν και τα πάντα. Πρέπει να είστε ενεργές. Κάποιες μπορεί να μην έχετε Instagram, Facebook ή οτιδήποτε. Αναγκαστικά θα πρέπει να φτιάξετε κάτι, μια σελίδα, κάτι, για να σας γνωρίσει ο άλλος. Βγάλετε μια ωραία φωτογραφία με νύχια. Σας έχω κάνει βίντεο πώς να βγάλετε μια ωραία φωτογραφία με νύχια. Θα σας το αφήσω κάπου εδώ και από κάτω για να το δείτε. Βγάλετε μια ωραία φωτογραφία με νύχια. Ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά σας να το δείχνετε. Ό,τι παίρνετε, αλλάζετε χρώμα στα νύχια σας. Εγώ, όσες μου ερωτάνε τι να κάνω για να αποκτήσω πελατεία και όταν αναφέρομαι στο κομμάτι με τα social, τους λέω πως κάθε τρεις μέρες να αλλάζετε τα νύχια σας. Δεν σας λέω εγώ να κάνετε τα τέρατα επάνω, να δεν ξέρω κι εγώ τι. Αλλάξτε το χρώμα, αλλάξτε το σχήμα, βάλτε ένα στραβ. Έχετε πάρει ένα γκλίτερ, έχετε πάρει ένα μανό, οτιδήποτε. Να το δείχνετε, να βάζετε μια ωραία φωτογραφία και να το βάζετε. Να δει ο άλλος ότι ασχολείστε. Οι πελάτες καθημερινά θέλουν, ψάχνονται για κάτι καινούριο, για κάτι διαφορετικό. Και όταν κάποιος θα δει τη δουλειά σας και θα δει γενικά ότι ασχολείστε καθημερινά, αν όχι καθημερινά, έστω πάρει ένα παραμέρα ότι θα δει κάτι από εσάς πάνω στη δουλειά σας, θα πει α, ας πάω να δοκιμάσω και τη δουλειά της γιώτας π.χ. Και αυτή που θα έρθει, θα πάει στη φίλη της, θα πάει στην άλλη φίλη της, από στόμα σε στόμα θα μαθευτείτε. Εννοώ θα μαθευτεί η δουλειά σας, αν είναι καλή ή όχι, και έτσι σιγά σιγά θα έρχεται μία με την άλλη για να σας δοκιμάζει. Πρέπει όμως εδώ να σταματήσω λίγο, πέρα από το ότι θα έρθει μία και η άλλη να σας δοκιμάσει. Θα κάνετε όλο το παραπάνω που είπα, θα έχετε υπομονή, εννοείται θα πατάτε ευγενικά, δεν θα μπαίνετε στο τρυπάκι του κουτσομπολιού. Να είστε καθαρές, να απολυμμένετε τα εργαλεία σας, γιατί αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Οι πελάτησες την έχουν πατήσει πολλές φορές. Πολλές πελάτησες. Αυτό που ψάχνουμε είναι το κάτι διαφορετικό, να είστε καθαρές. Εννοείται, όταν λέω κάτι διαφορετικό, αφιερώστε χρόνο στην πελάτησά σας. Μην δείχνετε ότι αυτό που κάνετε το κάνετε για να πάρετε τα λεφτά και να φύγετε. Κάθιστε και κάντε τη peeling. Βάλετε τη κρέμα, οτιδήποτε.
μετά τα τεχνητά, την ώρα του pedicure, να κάνετε λίγη ώρα παραπάνω μασάζ, να βρει σε εσάς η πελάτησα κάτι που δεν έχει βρει σε άλλη. Να της δείξετε ότι αυτό που κάνετε το αγαπάτε, ότι δεν το κάνετε μόνο για τα λεφτά. Στο χώρο μας καθημερινά βγαίνονται καινούργια προϊόντα. Γι' αυτό πρέπει να μην σταματάτε να εξελίσσεστε. Να πηγαίνετε σε σεμινάρια, να πηγαίνετε σε εκθέσεις, σε παρουσιάσεις προϊόντων. Να βλέπετε γενικά τι γίνεται εκεί έξω. Να βλέπετε βίντεο που κάνουν review σε άλλα προϊόντα. Τα πάντα. Πρέπει να τα ξέρετε πρώτα. Οι πελάτες γενικά μαθαίνουν λόγω του social και γιατί υπάρχουν και πελάτες σε σελίδες κτλ. Μαθαίνουν για τα καινούργια προϊόντα, θέλουν να τα δοκιμάσουν, θα έρθουν σε εσάς και εσείς πρέπει να είστε ενημερωμένες. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να μην ξέχασα κάτι, ελπίζω οι συμβουλές μου να σας βοηθήσουν και να τις ακούσετε. Τώρα αν έχω ξεχάσει κάτι θα ήθελα να μου γράψετε ένα σχόλιο από κάτω και να μου πείτε τι θεωρείτε εσείς ότι ακόμα πρέπει να κάνουμε και εγώ θα το καρφιτσώσω από κάτω για να φαίνεται. Φιλάκια πολλά, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.